Thank you Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Icon. Το καλοκαίρι πλησιάζει, είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά. Έχει ξεκινήσει η εποχή για εξορμήσεις, για διήμερα, τριήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σε... στο βαλτσάκι μας, στο σακβαγιάς μας, κάποια πολύ άνετα αλλά πολύ στυλά τα ρούχα. Γι' αυτό έχω εδώ τον καλύτερο, Νίκος Μπούρας. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα Βέκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ που με καλέσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και θα μας λύσει στα χέρια γιατί θα μας μιλήσει και για τις στάσεις, και τάσει το... και πώς να επιλέξουμε τα ρούχα μας, τι χρώματα θα φορεθούν. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε πάρα πρώτα απ' όλα με το πώς δημιουργήθηκε η Body Action, τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει και τι μπορούμε να βρούμε μέσα από την εταιρεία, το e τα μαγαζιά. Mm -hmm. Το ταξίδι της Body Action ξεκίνησε όταν έκανα σπουδές στην Αμερική εκεί πρωτογνωρίστηκα με το χώρο του fitness ρούχου, το οποίο ήταν τότε μεγάλη τάση. Και ερχόμενο στην Ελλάδα μετά, σε αρχές των 90's, ε, εκεί ξεκίνησα και δημιούργησα την Body Action. η yeah. Body Action είναι μια athleisure premium συλλογή ρούχων. Athleisure σημαίνει πλέον είναι ρούχα που φοριούνται όλες τις ώρες. Και αυτή η συλλογή Εμεί κάνουμε σχέδια μοναδικά, τα οποία πάντα χρησιμοποιούμε τι κορυφαίε πρώτε ύλε, δύσκολε επεξεργασίε. Αλλά το αυτό που έχουμε σημαντικό και κάνει η εταιρεία να ξεχωρίζει είναι ότι η σχέση τιμή και ποιότητα είναι η καλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και επειδή η τιμή είναι ένα ευαίσθητο πράγμα πλέον, είναι κάτι που το προσέχουμε πάρα πολύ και προσπαθούμε να έχουμε αυτή την τέλεια σχέση ποιότητα και τιμή. Με τις τιμές, γενικά στην αγορά να έχουν μια ανωδική πορεία, όπως βλέπουν, μα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία mm -hmm. που έχετε καταφέρει να συνδυάσετε την τιμή με την ποιότητα. Mm -hmm. Γιατί έχω δει ότι τα ρούχα σας έχουν και διάρκεια στο χρόνο, ως mm -hmm. επί το πλήστον, είναι ευκολοφόρετα και έχετε και μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Mm -hmm. Τι θα φορεθεί λοιπόν τώρα την επόμενη σεζόν, τι να περιμένουμε, δώσε mm -hmm. μας... Μία κατεύθυνση από το τι θα πάρουμε μαζί μας το weekend mm. μέχρι τι ποιε είναι οι επόμενε τάσει. Οι τάσει που mm. έρχονται και οι οποίε ακολουθούμε πολύ πιστά εμεί, είναι καταρχήν στο χρωματικό κομμάτι, είναι τα πολύ έντονα χρώματα. Πιστεύω ότι με μια, μετά από μια διετία που περάσαμε δύσκολα και περνάμε δύσκολα με τον κορονοϊό. Τώρα θέλουμε το, χρώμα στη Το ζήτηση. χρώμα είναι κάτι που θα μα ανεβάσει την ψυχολογία, και γι' αυτό χρειάζεται, το δείχνουν όλοι οι οίκοι. Εννοείται το έχουμε βάλει και εμεί στι συλλογέ μα. Ένα άλλο στοιχείο όμω σημαντικό είναι το oversize. Το oversize ρούχα τα οποία φτιάχνουμε εμεί και αυτά γεννήθηκαν σαν τάση μέσα στι καραντίνε. Γιατί, σίγουρα, γιατί ο κόσμο ήθελε να φοράει κάτι πιο άνετο, κάτι να κινείται πιο άνετα. Ε, Ενδεχομένω να κρύβει και κάποιε ατέλειε που δημιουργήθηκαν μέσα στην καραντίνα. Αλλά αυτά τα ρούχα φυσικά με στυλ και άποψη μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Και τα ρούχα λοιπόν τα oversize, τα oversize figures που έχουν Όλα μα τα σχέδια είναι κάτι που προτείνουμε εμεί πάρα πολύ τι επόμενε συλλογέ μα. Και θεωρώ ότι τα oversize κολακεύουν και οποιοδήποτε σωματότυπο και οποιαδήποτε ατέλεια ω επιτοπλίστων. Ακριβώ, ακριβώ. Γιατί κακά τα ψέματα στην καταραντίνα λίγο παραπάνω θα πα, δεν θα μπορεί να γυμναστεί με την έχει, ίδια άνεση. Έχει. Είναι απαραίτητα στην δουλειά μα. Νιώθει αυτοπεποίθηση. Mm -hmm. Νιώθει μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση φορώντα ε, oversize σχέδια, τα οποία. Πολύ όμορφα, με πολύ στυλ και με άποψη, μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραίου συνδυασμού. Ποια mm -hmm. είναι τα υπέρ και τα κατά που συνάντησε στην πορεία σου, στη λαμπρή πορεία σου μέχρι mm -hmm. σήμερα, που έχει διαγράψει. Ε, κοίταξε, κανώ μια τέτοια μεγάλη πορεία, ε, συνάντησα πάρα πολλέ δυσκολίε. Όπω άλλωστε, συναντάει τέτοιε δυσκολίε ο οποιοδήποτε επιχειρηματία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι δυσκολίε όμω δεν είναι για να ξεπερνιούνται και με επιμονή και στοχοπροσύλωση πάνω στους στόχους μας, πρέπει να κοιτάμε το αποτέλεσμα και το στόχο. Ε, όσον αφορά για τα υπέρ, τα υπέρ ήταν ότι έχοντας μια τέτοια στην, κάνοντας μια τέτοια εταιρεία, γνώρισα πολύ κόσμο, γνώρισα πολλούς συνεργάτες εξωτερικού, συναστράφηκα με καινούριε κουλτούρες, γιατί ταξιδεύω πολύ για να κάνω τις παραγωγές μου και αυτά, και φυσικά, ε, μέσα από πολλοί κόσμος με βοήθησε και φυσικά το αποτέλεσμα όταν αρχίζει και, και σε επιβραβεύει η ηθική ικανοποίηση που νιώθεις είναι το μεγαλύτερο, είναι αυτό που κρατάς. Πάνω στα υπέρ και τα κατά που συζητάμε τώρα, τι σύμβουλη θα έδινε στα νέα παιδιά που ξεκινάνε, θέλει γερό στο μάχη αυτός ο χώρος, θεωρείς. Το επιχειρήν στην Ελλάδα ανέκαθεν ήταν δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Ε, Γερός μάχη, το πες πολύ σωστά, είναι ένα από αυτά που χρειάζεται, αλλά εργασία και επιμονή. Ε, εγώ χαίρομαι που βλέπω πολλά νέα παιδιά σε διαφορετικούς χώρους αυτή τη στιγμή να δραστηριοποιούνται και να κάνουν θαύματα. Και, και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα έκανα εγώ. Η εποχή έχει αλλάξει και το επιχειρήν έχει αλλάξει. Υπάρχουν άλλα μέσα τώρα να, να, να προχωρήσεις. Και φυσικά ένα νέο επιχειρηματία που βγαίνει τώρα πρέπει να εκμεταλλεύεται αυτά τα μέσα. Ο παράγοντα τύχη, πιστεύει ότι έπαιξε ρόλο στη ζωή σου ή ήταν συνδυασμό. Ο παράγοντα τύχη πάντα παίζει ρόλο και έπαιξε και στη δικιά μου τη ζωή και στα επαγγελματικά μου και στα προσωπικά μου και παντού παίζει ρόλο. Δεν είναι όμω μόνο αυτό. Δεν πρέπει να επαναβοηθούμε στην τύχη. Η τύχη είναι καλή όταν έρχεται, αλλά αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι με εργασία και με επιμονή να κυνηγάμε του στόχου μα. Γνωρίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Είναι λοιπόν η εποχή τώρα που διανύουμε, μια εποχή που ο κόσμος <coughs> θέλει να βλέπει και να γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε μπραντ. Mm -hmm. Εσένα πόσο εύκολο ή δύσκολο σου είναι αυτό, ποια mm -hmm. είναι η δική σου σχέση με τα social media. Ε, τα social media όπως όλοι μας τα χρησιμοποιώ και εγώ, προσπαθώ να δω από αυτά τα θετικά τους. Ε, είναι απαραίτητα, είναι εργαλείο δουλειά πλέον. Mm -hmm. ε, Προσπαθώ να. να τα έχει ξεχωριστά τη δουλειά και τα προσωπικά social media, εννοεί. Η αλήθεια είναι τα επαγγελματικά με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Να ασχοληθώ με τα social media και τα επαγγελματικά, αλλά επειδή δεν το κατέχω ακριβώ, έχω βάλει ανθρώπου υπεύθυνου να το τρέχουν αυτό το κομμάτι. Γιατί όντω η προβολή μέσα από τα social media είναι ένα μεγάλο εργαλείο και χρειάζεται μια εταιρεία να δείχνει τι πρεσβεύει. Μέσα από τα social media και ίσως και ένα success story από πίσω. Ή μια εξωστρεφή, σε, πιστεύω, επικοινωνία τη εταιρεία με το πελάτη αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Χρειάζεται και να απαραίτητη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι κακά τα ψέματα είμαστε με ένα στο κινητό στο χέρι. Ναι, 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 ναι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω κάνουμε. Ακή ακριβώς, ακή ακριβώς. Οπότε χρειάζεται. Σε γενικές γραμμές, τι θεωρείς ότι είναι στυλ για σένα, mm -hmm. Ποιε γυναίκε, α πούμε, θεωρεί ε, icon, δηλαδή mm. θεωρεί ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι απλαντημένη, απλά λιτά και απέριτα και mm. να είναι icon. Ε, στυλ καταρχήν είναι, και είναι, μια μορφή αυτοέκφραση. Ε, το ποιοι είμαστε και στοιχεία τη προσωπικότητά μα φαίνονται σε αυτά που φοράμε. Mm -hmm. Σίγουρα μια γυναίκα τώρα ε, μπορεί να είναι icon με μια πολύ απλή αλλά πολύ στιλιστική άποψη η οποία ε, στη λυσιά σου δεν, έχει, δεν χρειάζεται να κυνηγάει πάντα τα τρέντ τη μόδα. Το στυλ είναι, κάτι προσωπική, είναι μια προσωπική υπόθεση και τι περισσότερε φορέ είναι και έμφυτο. Οπότε το έχει ή δεν το έχει. Ακριβώ. Η κρίση θεωρεί ότι γεννά ευκαιρίε. Η κρίση, η κρίση σίγουρα ε, έχει κόστος. Πέρα από το κόστος όμως, ε, ευκαιρίες γεννάει. Το θέμα είναι όμως, δεν είναι ένα... το σημαντικό δεν είναι μόνο να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες, αλλά πρέπει να τις αξιοποιήσουμε κιόλα. Οπότε πιστεύω ναι. Mm -hmm. ε, πιστεύω ότι με μια κρίση εκπαιδεύεται ο κόσμος, μαθαίνει τα δύσκολα και μέσα από τα δύσκολα γίνεσαι ένας καλύτερος επιχειρηματίας, καλύτερος άνθρωπος και γενικά η κρίση και οι κάθε δυσκολίε που συναντάς πρέπει να πορεύεσαι με αυτές. Πόσο εύκολα λοιπόν εσύ και η Body Action προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία. Ήταν κάτι το οποίο έγινε εύκολα. Κοίταξε, εγώ γενικά σαν άνθρωπο προσαρμόζομαι εύκολα. Είτε αυτή είναι εύκολο είτε είναι δύσκολο. Προσαρμοτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικότερα τι δύσκολε εποχέ. Τι δύσκολε εποχέ πρέπει εύκολα να μπορεί να αλλάξει πλεύση, να κινηθεί παράλληλα με τα κύματα πρέπει να... δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ε, οπότε ναι, η προσαρμοστικότητα τη εταιρεία και γενικά εμείς είμαστε μια εταιρεία που είμαστε ε, εύκολα ε, παίρνουμε αποφάσεις, mm -hmm. μπορούμε να αλλάξουμε πλεύσεις, οπότε ναι, βοήθησε πάρα πολύ ότι προσαρμοστήκαμε και εμεί τι καταστάσει mm -hmm. και θεωρώ ότι έχουμε βγει και ευνοημένοι. Ποιο είναι το ιδανικό σου, πώς θα φανταζόσουν τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα. Σε mm -hmm. 10 χρόνια, ωραία. Ε... Αυτό που θα ήθελα εγώ στην επόμενη δεκαετία, καταρχήν, ε, θα ήθελα εγώ και οι άνθρωποι γύρω μου, οι αγαπημένοι μου, να είμαστε καλά από υγεία, γιατί πλέον καταλάβαμε όλοι ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Ναι. Οπότε αυτό πρωτίστω. Και στην επόμενη δεκαετία, αυτό που θα ήθελα είναι να έχω ψυχική ηρεμία. Γιατί ένα άλλο πράγμα που εκτίμησα πάλι τα τελευταία χρόνια είναι ψυχική ηρεμία. Και αυτό που επιζητώ και δουλεύω γι' αυτό. Είναι η ψυχική μου ηρεμία. Και φυσικά να πορεύομαι και να κάνω αυτό που θέλω. Ένα άλλο πράγμα, φυσικά θέλω να διατηρήσω την ενέργεια που έχω για να μπορέσω να κάνω τα ταξίδια και τα σπορ που μου αγαπάω. Αυτά είναι οι στόχοι μου για την επόμενη Είναι ωραίο που έχει συνδυάσει τα σπορ ω χόμπι mm? με την body action, να γιατί λένε. είσαι πάντα πολύ active. Και τώρα θα γίνουν πολύ χαρούμενοι και οι τηλεθεατές μας Ζή. γιατί μην ξεχάσετε να μπείτε στα social media της εκπομπής που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Και να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό της Body Action. Σε ευχαριστούμε κιόλα για, για το διαγωνισμό αυτόν. Εγώ σας ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο ICON. Δίκη μου εγώ σας ευχαριστώ. Και πάντα επιτυχίες. Πάμε να θυμίσουμε, σε ευχαριστώ στους τηλεθεατές, να πάρουν μία μικρή γεύση από την τελευταία κολληξιόν Body Action. Θα περιμένω και περισσότερα στο μέλλον. Γεια yeah, Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να, να πάρετε μία μικρή γεύση λοιπόν από την τελευταία κολληξιόν. Like the man who won the 100 meters, he is from the Ukraine. In lane two, we're going to have Dieter Fromm of East Germany, another very strong runner. In lane three, Dave Waddle with the Golf Cap from the United States. Next in lane four, Robert Uko of Kenya. All of these men will win oh. the gold medal. Then we have Andy Carter of Great Britain. He also, a very strong runner. Joseph Kebra, the Veteran from West Germany on home ground, and Mike Boyd, the surprise from Kenya. And on the outside, we have kuchik the Pole, two laps around. They run in lanes for the first hundred meters, and then they'll break. Boyd is looking strong again at the moment. Already on the inside, we have Arshanov. up in the lead as they break. But Boyd on the outside is going to the lead right now. Kuko, the other Kenyan, on the. Way back, exactly where he was. We don't know right now whether he's just trying to stay out of trouble. It'll be a few more hundred yards before we know if Dave is seriously injured or really just fighting back to stay out of trouble. It's not too bad because it was quite a fast pace through that first 200 meters. And as we said, here go the Kenyans charging for the lead coming up to the bell lap. Boyd and Uku. Okay, right with him is Andy Carter, a and great friend, Peter from Arkansas. Pull up here and get on the outside of Arzano. you would have boxed in perfectly. Let's hope Dave makes a move down this back stretch. the Kenyans running like a mirror reflection of each other. First and second. There he right goes there with him. There's Arzano from Soviet Union going up to the lead now. There goes Arzano for favor taking the lead. Dave Wallace making his bid He's not in too bad position right now. I think Dave's in great position on this at this point. He's in perfect position on the outside. Good Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε σε ένα θέμα που εσείς το ζητήσατε και σας αρέσει πάρα πολύ. Έχω κοντά μου την Ελένη Φροδοπούλου. Καλώς ήρθες Ελένη. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά δικιά μου που σας βρίσκω εδώ στην όμορφη εκπομπή. Και μένα πάρα πολύ. Θα μας ε, μιλήσεις για Life Coaching. Τι είναι, γιατί το χρειαζόμαστε, πώς πρέπει να βελτιωθούμε. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς είναι το Life Coaching, που είναι πολύ popular, το ακούμε συνέχεια και πρέπει να το βάλουμε με κάποιο τρόπο στη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά mm -hmm. τα πράγματα. Ε, τι είναι το Life Coaching? Το Life Coaching είναι ε, συνεδρίες οι οποίες ε, δημιουργούν ε, μέρα με την ημέρα ε, την αλλαγή. Η αλλαγή έρχεται βήμα-βήμα, με συγκεκριμένη διαδικασία και συγκεκριμένη μέθοδο. Δεν υπάρχει ούτε μαγικό ραβδί, ούτε ευχολόγιο ε, που μπορούμε να αλλάξουμε τον άνθρωπο, Κάνουμε συγκεκριμένες διαδικασίες ε, που καταλήγουν στο να έχει αλλάξει ο άνθρωπος τα πράγματα που εκεί δυσλειτουργεί. Γι' αυτό ουσιαστικά μπαίνει στη διαδικασία να ε, διερευνήσει τον εαυτό του κάνοντας life coaching. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται το life coaching? Δηλαδή κάποιος μπορεί να το επιλέξει περισσότερο για επαγγελματικά... Δηλαδή κάποιο άλλος περισσότερο για το προσωπικό τομέα ή είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Θεωρώ ότι κάποιο θα επιλέξει να κάνει life coaching όταν αντιληφθεί πραγματικά ότι δεν είναι χαρούμενος στην καθημερινότητά του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν μου αρέσει η εργασία που έχω, δεν με εκφράζει ψυχικά, ή δυσλειτουργώ μέσα σε μία σχέση ή θεωρώ ότι οι σχέσεις με τους φίλους μου δεν μου δίνουν τη χαρά που θα ήθελα και ο ελεύθερός μου χρόνος τελικά δεν είναι αυτός που εγώ επιθυμώ με μια σκληρή δουλειά το πρωί και αντί να πάω να περάσω όμορφα τελικά δεν απολαμβάνω τίποτα. Mm -hmm. Το ζητάει η ψυχή θεωρώ, δική μου, το life coaching σε οτιδήποτε μπορεί κάποιος να δυσλειτουργήσει και να μην είναι χαρούμενος. Mm -hmm. Ακούμε πάρα πολλές φορές, αυτή η γυναίκα είναι άϊκον, ξεχωρίζει. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει κάποιες γυναίκες άϊκον και μιλάμε για μεγάλα ονόματα, πώς λέγαμε Μέρλιν Μονρόε, Μαρία Κάλλας. Μιλάμε για γυναίκες που έχουν αφήσει ένα στίγμα στην ιστορία. Ε, τι θα έλεγε λοιπόν ότι τις κάνει να ξεχωρίζουν ο αέρας που αποπνέουν, η αυτοπεποίθησή τους ότι είναι καλά με τον εαυτό του. Και όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου, όταν τα έχει βρει, έχεις βρει τα πατήματά σου, έχει δομηθεί σωστά σαν προσωπικότητα, δεν μπορεί να σε κλονίσει τίποτα. Όταν η ψυχή σου έχει μιλήσει και έχει βγάλει το χάρτη σου και ξέρει ακριβώ πού θε να πα, ε, θεωρώ ότι έχει φτιάξει ένα μεγάλο όραμα για τη ζωή σου, μεγαλύτερο ε, μακροχρόνιο πλάνο, α το πούμε, ε, Είσαι δομημένο σωστά και δεν σε κουνάει κανένα και για κανένα λόγο. Mm -hmm. ε, όλοι οι υπόλοιποι έρχονται γύρω σου και σε πλαισιώνουν και θεωρώ αντλείς και από αυτού τη χαρά, αλλά δεν είναι ε, α το πούμε πρωτεύον ζήτημα. Οι υπόλοιποι είσαι εσύ και ο στόχο που έχει βάλει. Mm -hmm. Τώρα λοιπόν που ξεκινήσαμε να εξετυλίγουμε το κουβάρι του life coaching. Πέρασαμε μια πανδημία, ακόμα τη διανύουμε. Που σίγουρα περάσαμε περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μα, μόνοι με τι σκέψει μα. Ναι. Σίγουρα όλοι το περάσαμε αυτό. Οπότε, με βάση τις σκέψεις που έχει κάνει ο καθένα από εμά ξεχωριστά, για να τι βάλει σε μια σειρά και το πώ να λειτουργήσει, ποιο είναι το πρώτο στάδιο που μπορεί εσύ να τον βοηθήσει, έτσι με δύο μικρέ συμβουλέ στην καθημερινότητά του να βελτιώσει. Είναι από λίγο δύσκολη η κατάσταση για να απαντήσω για το τι χρειάζεται ο καθένα και τι ζητάει η δική του ψυχή. Ναι, γιατί ο καθένα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ξεχωριστά. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει μεγαλύτερη συνειδητότητα και να μην προσπερνάει πράγματα που τον δυσαρεστούν στην καθημερινότητά του. Μην σηκώνει δηλαδή αυτό το κλασικό που λέμε: Σηκώνω το χαλάκι και τα περτάω όλα από κάτω και προχωράω. Δώσε σημασία στην καθημερινότητα, δες τι δεν σου αρέσει και για ποιο λόγο δεν σου αρέσει. Χτυπάνε καμπανάκια καθημερινά, περνάμε δύσκολες καταστάσεις καθημερινά. Μπορεί να έχει περάσει μια τεράστια κατάσταση κάποιο και να γυρίσει στο σπίτι ανάλαφρος. Το τι ενοχλεί την ψυχή του καθενό εκεί πρέπει να εστιάσει θεωρώ, στο κομμάτι που είναι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό για τον καθένα. Ποια είναι λοιπόν η επαγγελματική και ποια η προσωπικού τύπου συμβουλή που θα έδινες με βάση το Life Coaching πάντα και με βάση τα δεδομένα της σημερινής εποχής. Συμβουλή θα έδινα ε, να ξεκινήσει ο καθένας μας να κάνει μία διεργασία με τον εαυτό του, να βρίσκει χρόνο ε, να κάνει πράγματα που ευχαριστούν την ψυχή του, να συντηρεί το σώμα του και το πνεύμα του σε ένα καλό επίπεδο και να μην προσπερνάει τη ζωή έτσι απλά τρέχοντας και χωρίς ουσιαστικό λόγο και νόημα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Και θεωρώ ότι πρέπει να αισθανόμαστε και ευλογημένοι για αυτά που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να, να αξιολογήσουμε το που είμαστε κάθε φορά. Όταν λοιπόν η ζωή μας είναι σε τέλμα, πόσο σημαντικό είναι να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και τα θέλω μας. Θεωρώ ότι είναι επιβάλλεται. Είναι, είναι μονόδρομος για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε διέξοδο, που αισθάνεται ότι δυσλειτουργεί λειτουργεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, να συνεχίσει να το κάνει αυτό στον ίδιο τον εαυτό. το life coaching συγκεκριμένα υπάρχει διαδικασία η οποία ακολουθείται και διερευνούμε Εξ αρχή, ε, για ποιο λόγο σκέφτεται ο άνθρωπο έτσι, με διάφορα εργαλεία και ασκήσει που παίρνει μετά για το σπίτι, που ουσιαστικά τον βάζουν στην ε, α το πούμε. Διαδικασία, διαδικασία να, σκεφτεί, ακριβώς, να, αναρωτηθεί. να αναρωτηθεί και να μείνει μόνο του με τον εαυτό του. Αυτό μας το έκανε λίγο το, το lockdown, το, και το lockdown. lockdown. Το θέμα είναι από όλο αυτό, από τη σκέψη που είχαμε μέσα σε αυτό το lockdown, πήραμε το δώρο. Το δώρο ποιο είναι, ότι κάθε φορά που βλέπω ότι κάτι δεν ε, μου βγαίνει σε καλό, να κάτσω να αναρωτηθώ το γιατί. Mm -hmm. Το δώρο αυτό είναι. Μπορείς να πάρεις τα μεγαλύτερα δώρα από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Ε, εκεί είναι που κάθε φορά πρέπει να μπεις και να πεις, mm -hmm. ωραία έγινε αυτό, γιατί όμως έγινε. Κατά τη γνώμη σου, επειδή ακούσαμε και το, την εποχή της πανδημίας, πολλούς χωρισμούς, πολλά ζευγάρια ήρθαν σε σύγκρουση. Τι φταίει, πιστεύεις? Θεωρώ ότι έπρεπε να γνωριστούν, να ξαναγνωριστούν με το σύντροφό τους. Η καθημερινότητα σε πολλά ζευγάρια, όχι γιατί ακριβώς το θέλουν, γιατί πρέπει πολλές φορές να βιοπορήσουν από την εργασία τους, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Οπότε έπρεπε να, ξανα, να ξανασυστηθούν και να ξαναγνωριστούν από την αρχή. Σε άλλους βγήκε σε καλό, γιατί η γνωριμία ήταν όμορφη, σε άλλους πάλι δεν ήταν και τόσο καλά έτσι τα, αποτελέσματα. τα αποτελέσματα. Οι σχέσεις γιατί πιστεύεις ότι έχουν μειωθεί σήμερα ή διαλύονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι άλλες εποχές παππούδων, γιαγιάδων. Οι χρυσέ εποχές. Οι χρυσές εποχές. Ε, πάλι θα αναφερθώ στο αξιακό σύστημα. Ε, περισσότερες, ε, περισσότεροι άνθρωποι είχαν ένα σύστημα αξιακό δομημένο που έλεγε ότι ε, η οικογένεια ε, είναι πάνω απ' όλα, ε, είμαι θρησκευόμενο άνθρωπος, οπότε θα έχω κάποιε επιπτώσεις από την ίδια μου τη θρησκεία σε περίπτωση που... Α, ε, Πέσω σε κάποιο σφάλμα με ένα άλλο. Ε, φίλο. Που παραστρατήσω, Που εγώ, παραστρατούμε, εγώ. ναι, το είπα Για Λίγο μετά <laughs> ε, Οπότε, αυτό όλο κρατιόταν και μαζευόταν σε μία κατάσταση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η απομυθοποίηση στα πάντα. Υπάρχει ε, μεγάλη ελευθερία σε χωρίς να υπάρχουν αντίκτυπα ουσιαστικά, οπότε ο άνθρωπος έχει απελευθερωθεί και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν ανέχεται καταστάσεις και καλώς πολλέ φορές που δεν ανέχεται καταστάσεις και προχωράει σε αλλαγές και άλλες φορές κακός γιατί έτσι το παίρνει πιο ανάλαφρα και παρασύρεται χωρίς ε, να πρέπει να μπει σε αυτές τις διαδικασίες. Οπότε θεωρείς ότι ορισμένες φορές μπορεί να μην εκτιμάμε και αυτό που έχουμε σίγουρα και αυτό να θέλουμε ε... το κάτι παραπάνω. Ναι, δεν αρκούμαστε συνήθω, δεν έχουμε αυτογνωσία δηλαδή. Θεωρούμε ότι θα πάμε σε κάτι άλλο και θα έχει αυτά που έχει ο τωρινό μα σύντροφο, θα τα έχει σίγουρα θα τα... και, και πλέον ο Ακριβώς, Ακριβώ. Είναι σύνηθε φαινόμενο αυτό. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την αυτογνωσία μα και να ξεκαθαρίσουμε τα θέλω μα μέσα από το life coaching φυσικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες. Ασκήσει <κοίγε> <κοίγε> <σίξεις>, <πούμε σίξεις> <πώς προς> <σίξεις> <σίξεις> που ανέφερα πριν, που κάνουμε και μαζί στα session που έχουμε, κατηδίαν <σίξια> δηλαδή, και στο σπίτι μετά, οι οποίε παίρνουμε τι εργασίε και σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα στην εβδομάδα, καλούμαστε να κάτσουμε να, κάτσουμε, να εφαρμόσουμε την εργασία και η εργασία τι θα μα δώσει, τροφή για σκέψη και μπορεί να είμαστε στη δουλειά και να κάνουμε κάτι άλλο και θα μα έρθει στο, στο υποσυνείδητο η σκέψη και θα το επεξεργαστούμε. Ουσιαστικά αλλάζουμε τον τρόπο που διενεργεί ο εγκέφαλος, δηλαδή του αλλάζουμε πορεία. Και έτσι ώστε πιθανότατα να ανακαλύπτουμε και τι πραγματικά θέλουμε, γιατί ορισμένες φορές μπορεί να είμαστε και περαισμένοι από περίγυρο ή να νομίζουμε ότι κάτι το θέλουμε. Δίκη ενός... μου Σε πληροφορώ το 90% των ανθρώπων που έρχονται για Life Coach μου έρχονται για έναν σκοπό και τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι, ότι δεν καλύτερο. έχει καμία σχέση αυτό και ότι βρίσκουμε και ανακαλύπτουμε τελείως διαφορετικά και θέλω και στόχους για να θέσουμε. Ένας λοιπόν άνθρωπος που μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα τέλμα ή σε ένα σταυροδρόμι ή και τίποτα από αυτά έτσι να είναι σε μια καμπή στη ζωή του που να θέλει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Ποια είναι η διαδικασία που μπορεί να σε βρει αρχικά Μπορεί να με στα βρει, social, στα social σίγουρα στο Instagram ε, και στο Facebook σηκώνω διάφορα ε, συμβουλέ συμβουλές που μπορεί να τις έχουμε ως γνώμονα καθημερινά να παίρνουμε μια θετική, ε, έτσι, ένα θετικό μήνυμα από κάποιον άνθρωπο ή σκέψεις που ενδεχομένως να διαβάσουμε κάτι και να πούμε... Να κοιμηθούμε πιο να κοιμηθούμε γλυκά πιο, το βράδυ. Ε, και σίγουρα θα μπορούσε να έρθει κάποιο στο γραφείο μου, στην Κηφισιά. Ε, να κάνουμε εβδομαδιαία συνήθως είναι τα ραντεβού. Mm -hmm. Κάθε εβδομάδα για μία ώρα να μπορέσει να ξεκινήσει. Να κάνει τα πρώτα βήματα. Να κάνει τα πρώτα βήματα. Συνήθως μετά αραιώνουμε όλο αυτό. Δηλαδή η αρχή είναι δύσκολη που mm -hmm. θέλει ο άλλο support. Και να είναι πιο εντατική. Και να είναι πιο εντατική. Μετά στην πορεία μπορούμε να ε, έχουμε τα ραντεβού να αραιώνουν. Και στο τέλος τι γίνεται. Γίνεσαι ο ίδιος coach του αυτούς. Mm -hmm. Για ό,τι θέματα αντιμετωπίσεις, χρησιμοποιείς την ίδια τεχνική. Mm -hmm. Αυτό είναι το το μεγάλο στοίχημα για μένα, είναι να φτιάξω τον άλλον coach του εαυτού του. Mm -hmm. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλα, μου. Ευχαριστώ, να είστε yeah. για να είσαι καλά για τις πολύτιμες συμβουλές σου. Ευχαριστώ, ε, ήταν πολύ ευχαριστώ όλο αυτό. Ευχαριστώ. Και για μένα, μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε follow όπως επίσης μην ξεχάσετε να δηλώσετε και συμμετοχή στο μεγάλο μας διαγωνισμό και να μας στείλετε επίσης αυτά τα υπέροχα μηνύματά σας με το τι απολαμβάνετε να βλέπετε περισσότερο στο Icon. Από εμάς, καλό σας βράδυ, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!